Φίλοι, φίλε, γεια σου. Αυτό το βίντεο το έχω φτιάξει για εσένα. Δεν το έχω γυρίσει σήμερα, το έχω γυρίσει χθες, αλλά σήμερα ανέβαινε στο κανάλι μας. Χριστούγεννα, ανήμερα Χριστούγεννα του 2022. Είμαι η Θεκλά είμαι ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια θα έλεγα και σε αυτό το κανάλι που έχουμε εδώ στο YouTube, σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, γνωρίζω πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι. Μοναξιασμένοι ή μοναχικοί, αλλά είναι μόνοι. Έχω φτιάξει αυτό το βίντεο για σένα, που σήμερα, τα Χριστούγεννα, το 2022, είτε είσαι μόνος σου κάπου, είτε στο σπίτι σου, είτε κάπου εκτός, είτε είσαι ανάμεσα σε κόσμο και πάλι νιώθεις μόνος ή μόνη. Έχουμε μιλήσει πολύ αυτές τις μέρες εδώ στο κανάλι μας, όπως μιλάμε κάθε χρόνο, για την κατάθλιψη των εορτών, για τις μεγάλες προσδοκίες που μας α, α, προκαλεί η pop κουλτούρα σε σχέση με τις γιορτές και πόσο, 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 πόσο εύκολο είναι αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, το γιορτό γενικότερα, να ε, έχουμε άσχημη διάθεση. Είναι αναμενόμενο, είναι φυσιολογικό. Αν σήμερα είσαι μόνος και δεν νιώθεις καλά, μην ανησυχείς. Είναι απολύτως, απολύτως φυσικό, αναμενόμενο και εξηγείται πάρα πολύ καλά. Φτιάχνω αυτό το βίντεο, όχι για να σε γιατρέψω από τη μοναξιά σου, γιατί δεν μπορώ να γιατρέψω κανέναν από τη μοναξιά του, παρά μόνο να συμμετέχω ενεργά στη δική μου γιατριά από τη δική μου μοναξιά. Σε συνεργασία με την ψυχολόγο μου και με προβληματικό προσωπικό αγώνα, και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση που επιτελούμε εδώ στο κανάλι. Θέλω όμως να, μοιρα... να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σου σήμερα φίλοι, φίλε που νιώθεις μόνος, που είσαι μόνος, που νιώθεις μόνη, που είσαι μόνη, να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σου, οι οποίες ίσως σου φανούν χρήσιμες. Ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, μέσα από ένα βίντεο δεν θα α, επιλύσουμε τα προβλήματα κάνενος, Απλώ κάνουμε μια φιλική συζήτηση χριστουγεννιάτικη. Χρόνια πολλά εντωμεταξύ. Η ευχή χρόνια πολλά τι σημαίνει άραγε. Σημαίνει χρόνια πολλά να ζούμε και να περνάμε έτσι καλά. Νομίζω αυτό σημαίνει. Εάν δεν περνάς καλά σήμερα θα σου πω χρόνια πολλά. Με την έννοια του ότι έρχονται πολλά χρόνια στην πορεία για όλους μας. Πολλά χρόνια στα οποία μπορούμε να είμαστε ακόμη καλύτερα από ότι φέτος, εάν φέτος δεν είμαστε καλά. Και αν φέτος είμαστε καλά, χρόνια πολλά να ευχηθούμε να είμαστε εξίσου καλά και τα επόμενα χρόνια. Και γιατί όχι και καλύτερα. Και όταν λέω καλά και καλύτερα ενώ ψυχικά συναισθηματικά. Τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος καλά, σημαίνει να έχει μια καλή διάθεση, να νιώθει καλά με τον εαυτό του, να είναι ευχαριστημένος με αυτό που βιώνει στο εδώ και τώρα στην παρούσα στιγμή. Φέτος εγώ είμαι πολύ καλά. Δόξα το Θεό. Ε, μου έχει μείνει το δόξα του Θεό. Μου έχει μείνει από το θρησκευτικό παρελθόν, αλλά το λέω. Που σημαίνει δόξα στο Θεό. Ε, δεν είμαι θρύσκα πλέον, σας το έχω πει αρκετές φορές, όμως έχω, μου, μου έχει μείνει και εμένα κάτι. Μου έχει, <laughs> μου έχει μείνει και εμένα κάτι. Ε, ε, εάν υπάρχει Θεός, που αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν πως υπάρχει Θεός, τον δοξάζουμε με την έννοια του ότι μας έχει δώσει τη ζωή, μας έχει πλάσει εφόσον πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού και μας έχει δώσει τόσο μεγάλες δυνατότητες ώστε να μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τόσο όμορφα αποτυπώματα σε αυτή τη ζωή. Μια φίλη συνάδελφο, η οποία ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, μου στείλε προχθέ ένα βίντεο. Στο οποίο ένα τύπο που είναι και τρόπον την κωμικό και τρόπον την λίγο έτσι ρέπει προ τι θεωρίε τη παρουσίαζε ένα δημοσίευμα που δεν κατάλαβα αν ήταν πραγματικό δημοσίευμα ή αν ήταν ένα δημοσίευμα φουτουριστικό. Στο οποίο έλεγε ότι θα φτιαχτούν ή φτιάχτηκαν ήδη α, α, συνθετικές μήτρες, ούτω ώστε τα παιδιά να κοιοφορούνται όχι από τη μητέρα τους, όχι μέσα στο σώμα ενός ανθρώπου, αλλά μέσα σε ένα μηχάνημα. Και μιλούσε και σχολίαζε το τι σημαίνει αυτό. Και σκεφτόμουν να το εξή. Αν όντω μπορεί να υπάρξει μια τέτοια μήτρα συνθετική, στην οποία να είναι απολύτως ελεγχόμενες οι συνθήκες. Θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε, ότι θα φτιάχναμε ένα τέλειο παιδί, που να έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να μεγαλώσει, αλλά το οποίο δεν θα είχε κανένα τραύμα. Γιατί τα τραύματα μας ξεκινάνε από την κοιλία της μητρός μας. Και σκεφτόμουν... Τώρα σας λέω υποθετική σκέψη. Αν όντω υπήρχαν άνθρωποι χωρί τραύματα, αυτό υποστηρίζει βέβαια εκεί πέρα ότι αν μεγαλώσει ένα παιδί σε μια θετική μήτρα, θα μεγαλώσει ένα παιδί χωρί συνέστημα. Και σκεφτόμουν πόση σύνδεση έχει το τραύμα με το συνέστημα και ότι ίσως τα τραύματά μας, τα οποία εδώ στο κανάλι προσπαθούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε και να τα ξεπερνούμε αν τα τραύματά μας σημαίνουν και κάτι άλλο. Ότι είμαστε ζωντανοί. Ότι υπάρχουμε. Ότι ζούμε. Ότι έχουμε ζήσει. Οπότε φίλοι και φίλε, αν σήμερα που είναι Χριστούγεννα ενεργοποιείτε το CPTSD σου ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Που είδε τόσα πολλά τα ερεθίσματα σήμερα. Τραπέζια οικογενειακά, βλέμματα κάπως, δεν έχει πάει στο τραπέζι άρα νιώθεις κάπως, όπου που και να το πιάσεις. Σήμερα είναι μια πολύ triggering μέρα. Είναι μια μέρα η οποία είναι γεμάτη ερεθίσματα, γεμάτη προκλήσεις και είναι πολύ πιθανόν να αναστατωθούμε και είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχουμε συναισθηματική αναδρομή και να νιώσουμε άσχημα που εκείνα τα Χριστούγεννα που ήμασταν τριών τεσσάρων ετών και τσακώνονταν οι γονεί μα, εκείνα τα Χριστούγεννα που μέθησε ο πατέρα μα και έκανε σκηνικά, ή εκείνα τα Χριστούγεννα που η μάνα μα ήταν τόσο καταθλιπτική που δεν μπορούσε καν να μα αγκαλιάσει. Ο καθένα έχει τα δικά του Άρα, όταν ενεργοποιηθούν τα τραύματά μα, όταν ενεργοποιηθεί το CPTSD μα, εσύ διαταραχή από τα τραυματικού στρε, όταν έχουμε μια συναισθηματική αναδρομή, ναι, είναι επώδυνο, ναι, είναι δύσκολο, αλλά είναι και μια απόδειξη ότι είμαστε ζωντανοί. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπο ο οποίο να μην κουβαλάει τραύμα. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωντανό άνθρωπο που να μην έχει τραυματιστεί. Δεν υπάρχει τέλεια ζωή. Δεν υπάρχει τέλειο άνθρωπο. Δεν υπάρχει τέλεια συνθήκη. Ακόμη και σε μια συνθετική μήτρα, αν υπήρχε, θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να γίνει ένα ηλεκτρικό blackout και να διαλυθούν όλα. Θα μου πείτε, μα θα είχαν backup γεννήτρε. Δεν ξέρω. Σα λέω, δεν ξέρω αν όντω έχει γίνει αυτό ή αν είναι κάτι το οποίο συζητιέται φουτουριστικά. Όμω, εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι συμβατικοί που έχουμε γεννηθεί από ανθρωπινές μητέρες, που έχουμε μεγαλώσει κάποιοι εννιά μήνες, κάποιοι έξι, κάποιοι εφτά, κάποιοι 8, κάποιοι δέκα, καλή ώρα. <laughs> σας έχω πει ξανά ότι έχω γεννηθεί τετρα... ε, μετά το πέρα στι τεσσαραγωστής δεύτερης εβδομάδας κύσεως, δηλαδή μου είναι και δύο εβδομάδες περισσότερες μέσα από όσες έπρεπε δεν έβγαινα, δεν έβγαινα, δεν έβγαινα. Πάσχα ήτανε του 75, προφανώς, ίσως η ψυχή <laughs> να προαισθανόταν ότι θα περνούσε κάπως δύσκολα και σου λέει πού να πας τώρα, που, μια χαρά είσαι εδώ, πού να πας τώρα, λοιπόν. Όσοι έχουμε γεννηθεί, όλοι εμείς οι συμβατικοί που είμαστε εδώ στο κανάλι, όλοι εμείς οι άνθρωποι που βιώνουμε σήμερα, οτιδήποτε βιώνουμε, που σας λέω σίγουρα θα υπάρξουν, προκλήσεις για στενοχώρια και προκλήσει για συναισθηματική αναδρομή. Α δώσουμε μια μεγάλη έτσι, αγαπητική αγκαλιά στον εαυτό μα. Α κρατήσουμε λίγο τον εαυτό μα αγκαλιά. Α γίνουμε λίγο η εσωτερική μα καλή μητέρα. Η εσωτερική μητέρα, η καλή μητέρα που θα θέλαμε να είχαμε. Η ακόμη καλύτερη από την καλή μητέρα που είχαμε, γιατί υπάρχουν και καλές μητέρες, Λέγα είναι λίγε, αλλά έχει μερικέ. Και καλοί πατεράδες, λίγοι, αλλά έχει μερικού. Α κρατήσουμε λοιπόν τον εαυτό μα μια ζεστή αγκαλιά, α επιτρέψουμε στον εαυτό μα να μην είναι καλά. Είναι εντάξει να έχει συναισθηματική αναδρομή, είναι εντάξει να νιώθει μοναξιά, είναι εντάξει να νιώθει άσχημα. Τώρα, όσον αφορά στη μοναξιά, γιατί είπαμε ότι αυτό το βίντεο απευθύνεται σε αυτού που είναι μόνοι. Σαν το λεμόνι, σαν το, σαν το κουμκουάτ, σαν το τέλο πάντων, μόνη. Θέλω να σας πω ότι φέτος που είμαι μόνη, ε, είναι πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές που δεν ήμουν μόνη. Είναι πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί επειδή είναι ψευδέστηση το ότι άμα είσαι με παρέα, άμα είσαι με άλλο κόσμο σε ένα μεγάλο τραπέζι, ή άμα είσαι μέσα σε μια σχέση, ή μέσα σε ένα γάμο, ή μέσα σε ένα δεν ξέρω εγώ τι σχήμα, του στυλ άντρα να είναι και ό,τι να είναι, γάμο να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, να είμαι σε σχέση και η σχέση είναι πιο σημαντική από εμένα, τον άνθρωπο, η σχέση είναι πιο σημαντική από την ψυχή μου, η σχέση είναι πιο σημαντική από το τι ακριβώ βιώνω, τότε σίγουρα δεν είμαστε καλά. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους είστε μόνοι, σε, ό, σε όσους έχετε καταφέρει να επιτύχετε, έχετε καταφέρει να επιτύχετε, <laughs> γιατί θέλει μεγάλη, μεγάλη επιτυχία να καταφέρεις να επιτύχεις, όσοι έχετε επιτύχει τη μοναχικότητα, salute, <laughs> σας χαιρετώ, μπράβο. Ε, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους συμβιώνουμε ναρκισσούς και κρυφοναρκισσούς κυρίως. Τι αυτές τις μέρες είπαμε αρκεί ναρκισσοί κάνουν εκδραματίσεις, κάνουν διάφορα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να μην είστε και στα καλύτερά σας. Πάντε μια, πηγαίνετε μια βόλτα έξω στη φύση. Έστω, έστω. Ακόμη και δεν νιώθετε πάρα πολύ καλά. Αν βγείτε έξω, είτε έχει ήλιο, είτε έχει κακοκαιρία, είτε έχει λιακάδα, είτε έχει αέρα, είτε έχει βροχές, είτε έχει ε, ε, άνοιξη, σε κάποιε μεσογειακέ χώρε έχει άνοιξη ακόμη. Σαν Άνοιξη είναι ο καιρό. Βγείτε έξω και περπατήστε γρήγορα. Τουλάχιστον ένα τέταρτο. Αυτό θα σα κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα. Και μπορείτε να πάρετε και ακουστικά και να βάλετε αυτό το βίντεο να, να το ακούτε όταν περπατάτε ένα ή άλλα βίντεο. Ακούστε τη μουσική που σα αρέσει. Αν υπάρχει η μουσική που σα αρέσει. Ακούστε την ησυχία που σα αρέσει. Αν είναι η ησυχία που σα αρέσει. Αν είστε μόνοι, φτιάξτε ένα ωραίο φαγητό για εσά. Ναι. Γιατί είστε αρκετά πολύτιμοι, είμαστε αρκετά πολύτιμοι στο να φτιάχνουμε ωραία φαγητά και για εμά. Δεν μαγειρεύουμε μόνο για να φάνε άλλοι, μαγειρεύουμε για να φάμε και εμεί. Κάντε έτσι λίγο κάτι να ξεδώσετε λίγο. Κοιμηθείτε, εάν έχετε καλό ύπνο. Ο βοηθάει πάρα πολύ. Και μα λείπει και ο Βλέπω τώρα του μαύρου, μου κύκλου, τέλο πάντων καφέ, του κούρου κύκλου κατά τα μπάτια μου τώρα κοιτάω. Ε, στη λοθόνια πέραντη που βιντεοσκοπείτε το βίντεο αυτό. Φάτε κανένα παγωτό άμα μπορείτε, φάτε κανένα γλυκάκι, αλλά έτσι, εγώ έχω διαβήτη, αλλά σήμερα θα φάω κάτι, αλλά θα διαλέξω ό,τι πιο εκλεκτό να φάω. Θα φάω ένα μικρό γλυκό, αλλά θα είναι ό,τι πιο chic. Ό,τι πιο... <laughs> νομίζω θα φάω. Πάτε κανένα γλυκάκι αν σα αρέσει, κανένα παγωτάκι, κανένα φρούτο ωραίο. Τι ωραία έχουν αυτά τα φρούτα του δράκου, τα dragon fruits, μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάνα φρούτο. Δείτε καμιά χαζομάρα στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο ή στο Netflix, δεν ξέρω εγώ τι. Τι ωραίε που είναι οι κομμωδίε που σε κάνουν και ξεχνιέσαι. Ε? Επίση είναι πάρα πολύ έτσι απορροφητικά που απορροφούν την προσοχή μα και μα κάνουν να νιώθουμε καλύτερα οι ταινίε μυστηρίου. Και αυτέ είναι ωραίε. Δηλαδή, σου παίρνουν το μυαλό για να παρακολουθεί ακριβώ τι σημαίνει στην ταινία και ξεχνά τη μιζέρια σου και ξεχνά τη μοναξιά σου. Ε, Αγωνιστικού χαιρετισμού σε όσου είστε μόνοι. Αγωνιστικότερου χαιρετισμού σε όσου είστε με αδιάγνωστου. Και είπαμε. Οι γιορτέ είναι. Θα περάσω. Δεν ξέρω τι είχαμε πει χθε το βράδυ στο live, γιατί σα λέω αυτό τώρα το γυρνάω τρει το μεσημέρι. Α, παραμονή Χριστουγέννων και θα το βάλω να, να, να βγει στο κανάλι αύριο το μεσημέρι στις 12 τα Χριστούγεννα. Έτσι, για να έχουμε ένα vlog Χριστουγεννιάτικο, θα το βγάλω πιο νωρί, γιατί είπαμε θα έχει κόσμο που θα είναι μόνο. Και από τη Δευτέρα κανονικά τα vlog μα στι 5 το απόγευμα, είπαμε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε ότι σα αφήνω. Κάνω διακοπέ, αλλά κάναμε και το live χθε το βράδυ. Κάναμε και σήμερα αυτό το μικρούλι. Θυμάστε όταν ήταν η πανδημία που κάναμε σφινάκια ψυχική ενδυνάμωση. Ε, α ναι, είναι αυτό το μικρό βιντεάκι, ένα σφινάκι ψυχική ενδυνάμωση. Σα αγαπώ πάρα πολύ. Μμ. Δεν ξέρω, εγώ είμαι καλεσμένη σήμερα στην Αριστονίκ. Θα οδηγήσω καμιά ώρα. Μπορεί να γυρίσω και κάτι το οποίο να το δούμε τη Δευτέρα ή αργά το βράδυ τη Κυριακή σήμερα. Θα δείξει, θα δείξει. Δεν υπόσχομαι γιατί δεν ξέρω πώ θα είμαι. Γιατί είπαμε, είναι Χριστούγεννα. Και είπαμε, είναι μια πολύ προκλητική περίοδο για να έχουμε συναισθηματικέ αναδρομέ. Θα το παλέψουμε όμως, Θα το νικήσουμε και αυτό. Μμμ, χρόνια μας πολλά και καλύτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Τι ωραία να είναι κάθε πέρσι και χειρότερα. Ωραία φάση, ε. Σημαίνει ότι εξελίσσεται πνευματικό όταν κάθε πέρσι είναι και χειρότερο. Δηλαδή, έχει καταφέρει να διαβεί έναν πνευματικό αγώνα ώστε να μπορεί να είσαι καλύτερα. Και ξαναλέω, δεν είναι οι άνθρωποι που μα φέρνουν τη χαρά, την ισορροπία και την ευδαιμονία. Εμεί οι ίδιοι με τον προσωπικό μα αγώνα. Γεια! Yeah.